Θα συνδεθούμε ζωντανά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύση Καλαματιανό. Κύριε Καλαματιανέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα μπω κατευθείαν στον κορμό, γιατί ελπίζω ακούσατε και τι λέγαμε τον κύριο Γαϊτάνη. Το θέμα μας είναι ότι με ένα καύσωνα, ένα πολύ ισχυρό καύσωνα, έναν ιστορικό καύσωνα, βρισκόμαστε κοντά στο να έχουμε blackout, βρισκόμαστε κοντά στο να μας φτάσει το ρεύμα και αυτό που πέφτει στο τραπέζι είναι η ατομική ευθύνη των πολιτών. Ναι, κύριε Μαραβελίδη, σωστά επισημάνατε κι εσείς ότι ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην αναδειχθεί για μία ακόμα φορά η ανικανότητα και η ανεπάρκεια της κυβέρνησης να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός καιρικού φαινομένου που έχει προαναγγελθεί. Μέρες τώρα ακούμε τους επιστήμονες να προειδοποιούν και η κυβέρνηση όφιλε, ήταν χρέος της, να έχει κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ανθεκτικότητα του δικτύου. Ζήσαμε βέβαια αυτή την ανικανότητα της κυβέρνησης σε άλλες περιπτώσεις καιρικών φαινομένων που δυστυχώς υπήρξαν αρνητικά αποτελέσματα. Όπως για παράδειγμα στις πλημμύρες στην Καρδίτσα και την Εύβοια που υπήρξαν και νεκροί, σε χιονοπτώσεις όπως τη Μύδια το χειμώνα που κόπηκε η χώρα στα δύο και ολόκληροι δήμοι δεν είχαν ρεύμα για μέρες, στις πυρκαγιές που έκαψαν χιλιάδες στρέμματα, σπίτια, περιουσίες, παρότι υπήρχαν προειδοποιήσεις για ανέμους και καύσωνα. Θυμίζω ότι όταν κυβερνούσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας έφταιγαν για όλα οι κυβερνώντες, οι υπουργοί, ο Πρωθυπουργός. Τώρα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για όλα έχουν την ευθύνη οι πολίτες και όχι οι αρμόδιοι. Α, βέβαια τώρα θυμήθηκαν ότι υπάρχει και κλιματική αλλαγή. Το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη, όπως μας το ανακοίνωσε σήμερα, είναι να κλείσουμε τα φώτα και να κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό. Η ευθύνη είναι πάντα στους πολίτες. Μετά την πανδημία βλέπουμε ότι και διαπιστώνουμε ότι το δόγμα της ατομικής ευθύνης περνά και στην αντιμετώπιση του καύσωνα. Βέβαια υπάρχουν έντονες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά το γεγονός αυτό δεν μπορεί να κρύψει την ανικανότητα, την έλλειψη σχεδιασμού και την αδιαφορία της πολιτείας. Οι δομές του κράτους έχουν χρέος να προετοιμάζονται και να σχεδιάζουν αποτελεσματική αντιμετώπιση. Δεν είναι περίεργο ότι κάποιος τηλεθεατής να αναρωτιέται πώς η Ελλάδα, που είχε τη μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος των Βαλκανίων και έκανε εξαγωγές, τώρα αναγκάζεται να κάνει εισαγωγές από όλους τους γείτονές της. Ναι, δυστυχώς βλέπουμε αυτό το φαινόμενο. Η κυβέρνηση δεν έχει ενεργειακή στρατηγική. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και στη Βουλή, αλλά και σε δημόσιες τοποθετήσεις μας. Δεν έχει και σχέδιο ασφαλείας. Το μόνο σχέδιο που υλοποιούν ουσιαστικά είναι η ιδιωτικοποίηση του δικτύου και των υπηρεσιών ενέργειας. Το σχέδιό τους διαπιστώνουμε ότι είναι η πώληση των φορέων και των ενεργειακών δικτύων. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αν δεν υπάρχει ρεύμα σε συνθήκες 44, 45 και 46 βαθμών Κελσίου, κινδυνεύει η ζωή πολλών συμπολιτών μας, ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων. Αλήθεια, πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί η σύσκεψη αυτή για τη δύσκολη συνθήκη του καύσωνα έγινε σήμερα. Σήμερα που φτάνει ο υδράργυρος στους 45 βαθμούς. Τις προηγούμενες μέρες τι έκαναν οι κυβερνώντες, πού βρίσκονταν. Προκάλεσε βεβαίως πολύ αρνητικές εντυπώσεις η εικόνα του Πρωθυπουργού να βρίσκεται σε παραλίες την ώρα που καίγονταν η Αχαΐα και βρισκόμαστε σε έκτακτη συνθήκη λόγω του καύσωνα. Δεν έπρεπε να υπάρχει προετοιμασία, δεν έπρεπε να είναι όλοι πανέτοιμοι. Και τι ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό? Περιορισμό της χρήσης του ρεύματος και κλείσιμο στα φώτα και ντους με κρύο νερό. Βέβαια δεν πρέπει να ανησυχεί ο Πρωθυπουργός γιατί έχει φροντίσει να ανέβει τόσο πολύ το κόστος της ενέργειας που οι πολίτες αναγκάζονται να περιορίσουν την κατανάλωση γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους υπέροχους λογαριασμούς. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, κύριε Καλαματιανέ, αλλά πρώτα απ' όλα να ήμασταν ενεργειακά ασφαλείς, να είχαμε εξασφαλίσει ότι υπάρχουν δομές για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα και προβλέψεις και ας έκανε ο Πρωθυπουργός μπάνιο κάθε μέρα, κανένας δεν νοιάζεται για αυτό το θέμα. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι, ήταν η αντιπαράθεση προσφάτως για τους υψηλούς μισθούς που έχουν άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης των υπηρεσιών ενέργειας και ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι για να εξασφαλίσουν ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή αγορά ενέργειας. Και βλέπουμε ακριβό ρεύμα, πράσινες επενδύσεις να μην αποδίδουν και ο κόσμος ρωτάει γιατί. Και ο κύριος Χατζηδάκης, όταν ανακοίνωνε την απελευθέρωση της αγοράς, έλεγε ότι θα οδηγήσει αυτή η απελευθέρωση και σε μείωση του κόστους της ενέργειας. Δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Και όπως σωστά επισημαίνεται, ενώ μειώνονται οι μισθοί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, να παίρνουν παχυλούς μισθούς και μπόνους και αμοιβές,
τα Golden Boys που διορίζει η κυβέρνηση ως διοικητές και διευθυντές και προέδρους στους οργανισμούς αυτούς. Έλεγα προηγουμένως ότι ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι γιατί δεν άκουσαν την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να κηρυχθεί αργία η σημερινή μέρα για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι που λιώνουν στο δρόμο, στα εργοτάξια και στα εργοστάσια από τη ζέστη και να μειωθεί και η κατανάλωση ρεύματος στους χώρους εργασίας. Ένα μέτρο που βοηθάει στην αντιμετώπιση του blackout είναι και να μην δουλεύουν με ένταση οι βιομηχανίες που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα ρεύματος. Ειρωνεύτηκαν την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, αλλά η πραγματικότητα για μια ακόμα φορά τους διαψεύδει. Τώρα τρέχουν να κάνουν συσκέψεις και μας λένε ότι θα φταίνουν οι πολίτες αν καταρρεύσει το σύστημα και αν κινδυνεύσουν ζωές. Κύριε Καλαμαντιανέ, να λέω όλοι να αντέξει το δίκτυο και να περάσουμε χωρίς απώλειες και αυτή τη δυσκολία. Όλοι το ευχόμαστε αυτό και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.